Λοιπόν, πάμε στον πρώην πρόεδρο του Απόλλωνα, αλλά και στον άνθρωπο ο οποίος βοήθησε τα μέγιστα στο να κτιστεί ο Άρης την φετινή χρονιά. Είναι ο Παύλος Αριστοδήμου. Παύλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές και φυσικά στους ανθρώπους που είχες εκεί μαζί σου στο στούντιο, Πανίκο. Λοιπόν, είναι ο Πανίκος Κωνσταντίνου, είναι και ο Άγγελος ο Μισός. Βεβαίως, παρακολουθώ. Παύλο, ο Άρης είχε μια χρυσή ευκαιρία χθες να ξαναμπεί και πάλι στη μάχη του πρωταθλήματος. Γιατί δεν τα κατάφερε? Νομίζω ότι ίσως να ήταν λίγο το άγχος, ίσως να ήταν το γεγονός ότι δεν υπήρχε καθαρό μυαλό. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Όταν σου δίνονται τέτοιες ευκαιρίες, πρέπει να τις αρπάζεις από τα μαλλιά. Δηλαδή η άλλη ομάδα να είναι με 10 παίχτες, να μην έχει τον βασικό τερματοφύλακα, να χτυπά ο άλλος τερματοφύλακας, να μπαίνει ένας ποδοσφαιριστής για τερματοφύλακας, να προηγείσαι στις καθυστερήσεις, λίγο πριν τις καθυστερήσεις, και να ισοφαρίζεις στις καθυστερήσεις, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να συμβεί, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο και αυτό είναι και το ωραίο του φετινού πρωταθλήματος. Νομίζω ένα πρωτάθλημα το οποίο εντυπωσιάζει ή όσο κανένα άλλο που θυμάμαι. Mm-hmm. Δηλαδή, λίγες αγωνιστικές πριν το τέλος και σαφέστατα μας κρατάει όλους σε αγωνία. Ναι. Και είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί όλες οι ομάδες είναι κοντά, δεν υπάρχουν αυτές οι μεγάλες διαφορές και είναι όμορφο και ελπίζω ότι θα το δούμε και του χρόνου. Αν και θα είναι πιο πολλές οι ομάδες, ελπίζω ότι θα το δούμε. Mm-hmm. Παύλο, ο Άρης θα καταφέρει να εξασφαλίσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο? Γιατί νομίζω αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα για την ομάδα σας πλέον. Εντάξει, η ομάδα μας... Εντάξει. Εγώ είμαι... Είσαι με τον Απόλλωνα. Ναι, ναι. Εντάξει. Αλλά σίγουρα, δεν βοήθησες σίγουρα... για να χτιστεί ο φετινός Άρης? Δεν είσαι εκ των ανθρώπων που το πάλεψαν? Σίγουρα ήμουν υπεύθυνος του προγραμματισμού, αν θέλετε, ο άνθρωπος που ενεργούσα σαν ένα sports director. Άρα ήταν σωστή ερώτηση του Πανίκου, διότι πήγαμε να ερευνηθώ. Ναι, οκ, εντάξει. Απλώς είναι γιατί είμαστε και στη Λεμεσόναυρο, να μας ρωτάει ο ένας ο άλλος. Αυτό που ήθελα να κάνω ξεκάθαρο είναι ότι ο στόχος του Άρη στην αρχή ήταν να μείνει στην κατηγορία. Χτίστηκε μια ομάδα με ένα project το οποίο άρχισε από τη δεύτερη κατηγορία και ο σκοπός ήταν να παρουσιάσει ένα σύνολο αξιοπρεπέστατο, το οποίο να είναι ανταγωνιστικό και το να μπορεί να διεκδικεί κάθε παιχνίδι. Για μένα ήταν μεγάλο επίτευγμα ότι η ομάδα μπήκε στην πρώτη εξάδα. Έχετε μιλήσει πριν και για την Πάφο. Δείτε πόσα χρόνια έκανε η Πάφος. Πόσα, δεν θέλω να μιλήσω για εσωτερικά θέματα της Πάφο, αλλά σίγουρα δαπανήθηκαν κάποια χρήματα. Και αν αναλογιστεί κανένας ότι ομάδες παραδοσιακές και τεράστιες για το χώρο του Κυπριακού Πρωταθλήματος, όπως είναι η Ομόνια, όπως είναι η ΑΕΛ, έμειναν εκτός εξάδας και μπήκε ο Άρης και η Πάφος, βλέπετε ότι οι δυναμικές αλλάζουν και σίγουρα εδώ που είναι ο Άρης θα διεκδικήσει τα πάντα μέχρι και το τελευταίο παιχνίδι για την Ευρώπη. Τώρα αν θα βγει όχι, ευελπιστώ πως ναι, αλλά την ίδια στιγμή είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Mm-hmm. Βλέπω τώρα το caption που έχει από κάτω, Παύλος Αριστοδήμου, πρώην πρόεδρος Απόλλωνα. Για πες μας, Παύλο, για τον Απόλλωνα τι θα έλεγες? Γιατί δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής 9 αγωνιστικές στην δεύτερη φάση του πρωταθλήματος να... Όχι 9 αγωνιστικές στην δεύτερη φάση. Ναι, σύντο παιχνίδι. Ναι, σύντο παιχνίδι, συγγνώμη, της ΠΑΕΚ, ναι. 9 όμως αγωνιστικές να μην έχει καταφέρει να κερδίσει. Τι φταίει, τι λείπει από τον Απόλλωνα και η ομάδα της Λεμεσού δεν μπορεί να κάνει αυτό το βήμα που θέλει, που χρειάζεται για να εξασφαλίσει το πρωτάθλημα? Νομίζω ότι δεν είναι εύκολο να δαχτυλοδείξει κάποιος και να πει φταίει το Α ή το Β. Πολλές φορές ο Απόλλωνας κέρδισε παιχνίδια επειδή ακριβώς το πιστεύει μέχρι και την τελευταία στιγμή. Την ίδια ώρα, χθες, όπως είπε και ο Άγγελος πριν, έβαλε έναν γκολ το οποίο μπορεί να αποδειχθεί σαν γκολ του τίτλου.
Ίσως όλοι να περιμέναμε ότι θα έπαιρνε κάποια τρίποντα και θα είχε αυξήσει τη διαφορά. Όμως εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον Άγγελο, και όχι επειδή είμαι απολωνίστας, αλλά επειδή πραγματικά πιστεύω ότι αυτή η ομάδα αυτή τη στιγμή έχει τη δυναμική, το έδειξε και χθες στο Αντώνης Παπαδόπουλος, μπορεί αγωνιστικά να επανέλθει εκεί που ήταν πριν, και υπήρχαν τα δείγματα γραφής χθες. Mm-hmm. Θα το πράξει και νομίζω ότι δεν θα χάσει από το Άπολο. Αυτό πιστεύω. Βέβαια είναι αντέρπι, αντιλαμβάνεστε. Ναι. Ο Άγγελος όμως νωρίτερα είπε και κάτι άλλο. Αφού παρακολουθείς την εκπομπή από το ξεκίνημα, φαντάζομαι θα το άκουσες. Υπάρχει άναρχο ποδόσφαιρο και θα ήθελε ο Άγγελος έναν σακέτη στα καλά του μεσοαμυντικά στον Απόλλωνα. Κοιτάξτε, καταρχήν, το τι είπε ο Άγγελος με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο, πηγαίνοντας ένα βήμα πίσω. Ο Άγγελος αναφέρθηκε ότι τα πρωταθλήματα τα δίνουν οι άμυνες. Και εσύ είχες πει, Πανίκο, ότι οι επιθέσεις κόβουν τα εισιτήρια. Έτσι είναι, και δεν σας κρύβω ότι και στον Άρη, όταν χτίζαμε την ομάδα, πρώτα πήγαμε με την άμυνα. Δηλαδή δεν πήγαμε με τον παραδοσιακό τρόπο, παίρνεις, ξέρω εγώ, τερματοφύλακα, στόπερ, το κέντρο και τον επιθετικό. Θέλαμε μια πάρα πολύ δυνατή άμυνα και με δύο fullback που να επιτίθενται. Σε αυτή την περίπτωση με τον Απόλλωνα, ναι, υπάρχει ένα στοιχείο έτσι λίγο αναρχό. Την ίδια ώρα πρέπει να αντιληφθούμε και τη φιλοσοφία του προπονητή, ο οποίος αρέσκεται στο να ρισκάρει, αρέσκεται στο να έχει πάρα πολλούς παίχτες στο επιθετικό τρίτο, να κερδίζει όλες τις δεύτερες μπάλες. Και αυτό το πράγμα, το να το επιτύχεις και να έχεις και μια απόλυτα καλή αμυντική γραμμή, δεν είναι τόσο εύκολο. Είναι και θέμα χρόνου, είναι και θέμα ότι υπήρξαν πολλοί τραυματισμοί, αλλαγές ποδοσφαιριστών. Τα είδαμε με όλες τις ομάδες. Αλλά σίγουρα στον Απόλλωνα θα μπορούσε με λίγη μεγαλύτερη προσπάθεια να μην δέχεται εύκολα γκολ. Είδαμε και χθες την ώρα που κάποιες φάσεις, ας πούμε, δύο φάσεις στο Ροβέρς που ζητούσε ενός, ήταν ο ίδιος που καλύπτει τον ποδοσφαιριστή. Αυτά τα πράγματα πραγματικά είναι εύκολο να τα δει κάποιος. Παύλο, η ομάδα που θα είναι στην πρώτη θέση μετά το τέλος του αγώνα Απόλλωνας Αποέλ, πιστεύεις θα είναι και η πρωταθλητριά? Είναι ανάλογα, διότι κατά την άποψή μου πάντοτε, έτσι. Ναι. Αν ο Απόλλωνας διατηρηθεί στην πρώτη θέση με μια ισοπαλία, τότε δεν μπορώ να πω εύκολα ότι ναι, θα είναι και ο πρωταθλητής. Θα το ήθελα, αλλά δεν μπορώ να το πω. Αν όμως ο Απόλλωνας κερδίσει και αυξήσει τη διαφορά στους 4 πόντους, τότε θα έλεγα ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα είναι ο πρωταθλητής. Και αν κερδίσει ο Αποέλ? Αν κερδίσει ο Αποέλ, τότε ο Απόλλωνας θα πρέπει να προχωρήσει να διεκδικεί όλες τις πιθανότητες. Πλην όμως, κακά τα ψέματα, η δυναμική που θα πάρει το Αποέλ θα είναι δύσκολο να τραπεί. Άρα, στην περίπτωση που κερδίσει ο Απόλλωνας, θα το λέγαμε, όμως είναι μικρές οι διαφορές. Είδατε ότι ήρθε η Πάφος στο Τσίριο και έκανε διπλό στον Απόλλωνα. Κανείς δεν μπορεί να πει με τα σιγουριά ότι είναι αλήθεια. Φέρνω τρίποντα φέτος. Ναι. Είναι αυτό. Παύλο, λείπει κάτι από τον Απόλλωνα? Ένα πρωτάθλημα. Αυτό είναι δεδομένο. Έχει 16 χρόνια. Τώρα, πέραν της πλακάς, ναι, επειδή πριν ο Άγγελος μίλησε για κάποια συγκεκριμένη θέση, νομίζω ότι υπάρχουν εκεί οι αρμόδιοι οι οποίοι βλέπουν... Ναι, σαν οπαδός, Παύλο. Παύλο, σαν οπαδός, σαν οπαδός, φίλος του Απόλλωνα. Εντάξει, σαν οπαδός μπορεί να έχω αρκετά ερωτήματα, τα οποία έχουν και άλλοι οπαδοί, όπως για παράδειγμα σε προηγούμενα παιχνίδια, γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε ο Α ή ο Β ποδοσφαιριστής ή γιατί χρησιμοποιείται τώρα. Αλλά αν ήταν να με ρωτήσετε αυτή τη στιγμή, κύριε, δικαιούσε να φέρει έναν παίχτη σε μια θέση. Ίσως θα πήγαινα κι εγώ έτσι. Όχι, εγώ δεν θα πήγαινα αμυντικό χαφ, θα πήγαινα ένα box-to-box που λέμε, πιο ποιοτικό. Θυμάστε πως ήταν ο Ζάντη στην αρχή που ήταν επιτελικός, αλλά πριν να έχει τους τραυματισμούς του, το οποίο βοηθούσε πάρα πολύ την ομάδα. Mm-hmm.
Ο Πάντος θα συμφωνήσει μαζί του. Είναι ένα πρωτάθλημα. Φίλε, ο Παύλος είναι sports director, είπαμε. Εγώ θα... διότι το πρωτάθλημα μπορεί να σου βελτιώσει κάποια πράγματα που σήμερα αισθάνεσαι ότι είναι αδυναμίες. Εγώ με τον Παύλο απλά λέω ότι αν κερδίσει το ΑΠΟΕΛ τον Απόλλωνα, θα είναι 50-50 ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Αν κερδίσει ο Απόλλωνας, τελειώνει το πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι ο Απόλλωνας έχει περισσότερη δυναμική, έχει περισσότερο ενέργεια. Κάνει και την διαφορά τέσσερις. Εντάξει. Έχει περισσότερη ενέργεια σαν ομάδα, έχει περισσότερη σπιρτάδα σαν ομάδα παρά το ΑΠΟΕΛ. Είναι αλήθεια ότι έκανε μια κοιλιά ο Απόλλωνας, τώρα φαίνεται ότι... επανήλθαν αυτή η σπιρτάδα. Από ό,τι είδαμε και χτες. Αυτό... Ναι. Παύλο, αυτό από ό,τι είδαμε και χτες με τα ανόρθωση, είδαμε ότι ο Απόλλωνας είχε τις ευκαιρίες του. Ναι. Να κέρδιζε το παιχνίδι, ναι, πιο γρήγορα. Ναι. Σε μια δύσκολη έδρα. Παύλο, ποια ομάδα έχει. Βλέπετε εκτός έδρας. Ναι. Εκτός έδρας ο Απόλλωνας φαίνεται... Παίζει καλύτερα, νομίζω. Όπως και με το ΑΠΟΕΛ. Ήταν πολύ καλός, δηλαδή δεν έδωσε οποιαδήποτε περιθώρια στον ΑΠΟΕΛ. Mm-hmm. Με την ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ καλός και χθες με την ανόρθωση. Ευελπιστώ ότι και στο Τσίρο θα παρουσιαστεί εξίσου καλός, να αρπάξει τις ευκαιρίες που θα του δοθούν και να προχωρήσει. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο, Παύλο. Έχει αδικήσει κάποια ομάδα τον εαυτό της περισσότερο στο φετινό πρωτάθλημα? Νομίζω ότι κάθε ομάδα. Θα πάμε από τον Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας θα πει αδίκησα τον εαυτό μου, γιατί... περισσότερο, όπως ποιο ομάδα αδικήθηκε. Τόσες ισοπαλίες στην αρχή. Το Απόλλ μπορεί να πει αδίκησα τον εαυτό μου, γιατί τον πρώτο γύρο δεν είχα την απόδοση που έπρεπε να είχα το δεύτερο, που είχα το δεύτερο και στα play-off. Να πάμε στην ΑΕΚ, η οποία παίζει το πιο καλό ποδόσφαιρο και ξαφνικά μέσα στον Ιανουάριο δεν έκανε τίποτα. Η ανόρθωση που είπε και ο πρόσωπος τύπου πριν, ο Ουάρτα, το πέναλτι με τον Απόλλωνα, Τέλετιτς, ευκαιρίες, με τον Άρη, τελευταία λεπτά. Ο Άρης, ο οποίος διαθέτει ένα πολύ καλό ρόστερ και μπορούσε με 2-3 αποτελέσματα να διεκδικούσε πρωτάθλημα. Η Πάφος, η οποία κέρδισε τον Απόλλωνα, έπαιξε πολύ καλά, οπότε στο τέλος της ημέρας, ναι, μεν η κάθε ομάδα δικαιούται να λέει ότι αδίκησε τον εαυτό της, αλλά η βαθμολογία είναι καθρέφτης. Mm-hmm. Ωραία, εντάξει. Έχουμε κάτι άλλο να ρωτήσουμε τον Παύλο? Δεν ξέρω τι. είναι 15 λεπτά που μιλάμε. Μας έχει καλύψει, έχει μιλήσει. Ο Παύλος πάντως είναι sports director. Ναι, αλλά τον Παύλο έπρεπε να τον είχαμε εδώ. Θα έρθει. Σα αδικήσαμε που... Ανοίγω, για να εξηγούμε. Άτυπος ρόλος. Και δεν τον έχω πλέον. Εγώ ήρθα, βοήθησα, φτιάξαν την ομάδα. Τώρα είμαι σπίτι μου, βλέπω τα προγράμματα. Περίμενε. Έφυγες δηλαδή από τον Άρη? Τώρα. Δεν βοηθάς εννοώ τόσο πολύ. Όταν μου ζητηθεί από τον ιδιοκτήτη, συμβουλεύω. Αλλά τώρα δεν έχω. Ενεργό ρόλο. Όχι. Όπως είχες το καλοκαίρι. Ναι. Από τη δεύτερη κατηγορία μέχρι να φτιάξουμε την ομάδα, μέχρι να μάθει κάποια πράγματα ο άνθρωπος, αυτό μου ζήτησε, το έφτιαξα τώρα. Τελείωσε, είναι όλα καλά και όλα ωραία. Νομίζω ότι επιτυχημένα, μάλιστα. Ναι, σωστά. Παύλο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ. Άκουσε την πρόσκληση του πανικού του Κωνσταντίνου. Ναι, το θέλω. Σε θέλει εδώ. Βέβαια. Θα έρθει. Πολύ ευχαρίστω. Ωραία, θα πολύ το κανονίσουμε. Παύλο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ.